Είναι μαθήτρια, είναι η κυρία Πλίτση, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Θεσσαλονίκης. Ροζαλία Πλίτση και πολύ ωραίο όνομα. Πολύ ωραίο όνομα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Εμείς λοιπόν, ευχαριστούμε. Και μαζί μας και ο κύριος Παναγιώτης Κατηφαίες, που είναι ο πρόεδρος Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κατηφαίε. Καλή σας ημέρα. Να πάρουμε τώρα ένα σχόλιο, μια εικόνα από το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί ακούσαμε την εβδομάδα που προηγήθηκε την κυρία Κεραμέως να βγαίνει μπροστά και να λέει επί της ουσίας ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με τηλεκπαίδευση, ότι οι απουσίες θα μπαίνουν κανονικά, οπότε δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια, πώς να το πω έτσι, από την πλευρά της κυβέρνησης τουλάχιστον να υπάρχει ένα βήμα προς τα πίσω, να κάνει ένα βήμα πίσω. Το αντίθετο θα λέγαμε, ότι ουσιαστικά το προχωράει μπροστά. Αντιθέτω. Να ξεκινήσουμε από την μαθήτριά μας, την κυρία Πλίτση, τη Ροζαλία. Μας επιτρέπεις να σου μιλάμε στον ελληνικό, έτσι? Ναι, φυσικά, 16 Ωραία. Χρονών είμαι. Ναι, 16 μπορεί να είσαι στην ηλικία, αλλά το μυαλό σου είναι για παραπάνω. Λοιπόν, Ροζαλία, μας ακούμε. Εγώ έχω να πω ότι ο υπουργός με αυτόν τον τρόπο θέλει να τρομάξει τους μαθητές για να σπάσουν όλες τις κινητοποιήσεις και καταλήψεις που κάνουμε. Αλλά βλέπουμε ότι τα αιτήματά μας δεν εισακούγονται όσο θα έπρεπε, δεν παίρνει κάποιο ουσιαστικό μέτρο και αυτή και μας προκαλεί, θα μπορούσα να πω, για να συνεχίσουμε. Γιατί έχουμε πεισμώσει, δεν μας ενδιαφέρει άμα θα κάνουμε μαθήματα Σάββατα ή τις αργίες. Ίσως εμείς δεν θέλουμε να χαλώνουν τα μαθήματά μας, απλά θέλουμε τα μαθήματά μας να γίνονται στο σχολικό χώρο, με κατάλληλες συνθήκες για Ροζαλία να είμαστε ασφαλείς. Ροζαλία μου, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μπορείς να μας πεις εσείς ως μαθητές τι διεκδικείτε μέσα από αυτές τις καταλήψεις, για να γίνει λίγο ξεκάθαρο, γιατί ξέρεις, ακούμε αριστερά και δεξιά διάφορα. Πες μας, τι διεκδικείτε εσείς? Εμείς λέμε ότι θέλουμε τα τμήματα 27 και 28 ατόμων να σπάσουν και ο μέσος όρος από το τμήμα να είναι 15 άτομα, έτσι ώστε να μπορούν να κρατούνται αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης θέλουμε περισσότερο προσωπικό καθηγητών για να καλυφθούν και όλα τα κενά που υπάρχουν με τις ευπαθείς ομάδες και προσωπικό καθαρισμού και υγειονομικής φροντίδας για να γίνονται απολυμάνεις καθημερινά στο σχολείο μας, έτσι ώστε να ξέρουμε και εμείς ότι δεν τρέχουμε κάποιον κίνδυνο και να μπορούμε να πηγαίνουμε στο σχολείο μας ασφαλείς. Επίσης δεν θέλουμε να κατατεθεί και το νομοσχέδιο της κυρίου Κεραμέως, γιατί φέρνει την Τράπεζα Θεμάτων, που έχουμε δει ότι τις προηγούμενες χρονιές το 70% του μαθητικού πληθυσμού έμεινε μεταξεταστέο και αναγκάστηκαν πολλά παιδιά να ξοδέψουν τα χρήματα των οικογενειών τους για να πάνε φροντιστήριο. Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν στη διδακτική ώρα στο σχολείο. Και με τις απουσίες, Ροζαλία, τώρα τι θα γίνει? Εννοείται γι' αυτό που είπε η κυρία Υπουργός. Ναι, έχουμε καταλάβει από όσα είπε η Υπουργός ότι οι απουσίες θα προσμετρώνται κανονικά. Ναι, όσοι είσαστε σε κατάληψη. Αυτό δείχνει ότι προσπαθεί να τιμωρήσει τους μαθητές οι οποίοι κινητοποιούνται με δίκαια αιτήματα. Γιατί είχε 6 μήνες να πάρει ουσιαστικά μέτρα για τη δικιά μας παιδεία και για την υγεία. Και παρόλα αυτά γυρίσαμε στο σχολείο γεμάτο με προβλήματα. Με τάξεις οι οποίες μπορεί να μην αερίζονται, να μην έχει πάρει κάποιο ουσιαστικό μέτρο για μας και για τους καθηγητές μας και θέλει με αυτόν τον τρόπο να μας σταματήσει. Εμείς της λέμε ότι θα συνεχίσει να μας βλέπει στους δρόμους και επιτέλους την παρακαλούμε να ακούσει τα δίκαια αιτήματά μας.